Θέλω να σας καλωσορίσω φίλες και φίλοι στο κανάλι Rose TV, όπου καθημερινά σας μεταφέρω τα πιο καυτά θέματα σε spoiler και τις πιο καυτές εξελίξεις από αγαπημένες σειρές και reality. Φαίνεται πως η Πανδώρα χάνει τον εαυτό της για το Σίλβιο, με αποτέλεσμα να κάνει κακό ακόμη και στα πολύ κοντινά της πρόσωπα. Τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το prequel της σειράς «Η Μάγισσα», φλεγόμενη καρδιά στον αντένα, και τα όσα θα διαδραματιστούν τη φετινή σεζόν θα σας κρατήσουν σε μεγάλη αγωνία. Λίγο έμεινε ακόμα για τη μεγάλη επιστροφή της Μάγισσα στον πρωταγωνιστικό ρόλο, της οποίας βέβαια φέτος θα δούμε τη Μαρία Κίτσου, που θα ενσαρκώσει την Πανδώρα. Ο συγγραφικό δίδυμο της Μελίνας Τσαμπάνη και του Πέτρου Καλκόβαλη για ακόμα μία φορά έβαλε τον καλύτερό του εαυτό και δημιούργησε μία σειρά που το σίγουρο είναι πως θα απασχολήσει. Το prequel της σειράς «Η Μάγισσα», με τον τίτλο «Η Μάγισσα Φλεγόμενη Καρδιά», βρίσκεται σε πυρετό γυρισμάτων, με προτεργάτη το Λευτέρη Χαρίτο που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του και είναι σίγουρο ότι το αποτέλεσμα θα αφήσει μόνο καλές εντυπώσεις. Όπως λέγεται, φέτος θα μας απασχολήσουν περισσότερο οι ερωτικές περιπέτειες των πρωταγωνιστών παρά τόσο το μαγικό κομμάτι, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει πως θα λείπει η μαγεία. Εννοείται πως θα υπάρχουν και δολοπλοκίες, δολοφονίες και ένοχα μυστικά που θα φέρνουν μεγάλες ανατροπές στο τέλος κάθε επεισοδίου. Ενώ φέτος θα δοθούν και απαντήσεις στα ερωτήματα που έμειναν ανοιχτά στον προηγούμενο κύκλο. Η αρχή του πολέμου ανάμεσα στο καλό και στο κακό δημιουργήθηκε το 1710 στη Μάνη των Ενετών, όπου για πρώτη φορά συγκρούστηκαν αυτές οι δύο δυνάμεις. Για το λόγο αυτό καλούν έναν θείασο της περιοχής με προτεργάτρια τη Λεόνη, μία μυστηριώδης γυναίκα με σκοτεινές δυνάμεις. Εκείνο το βράδυ όλα θα αλλάξουν, όταν η Πανδώρα γνωρίσει τη Λεόνη. Εκείνο το βράδυ η Πανδώρα θα γνωρίσει και τον πόθο απέναντι στο Σίλβιο, αφού από την πρώτη στιγμή που τον αντικρίζει λιώνει για εκείνον. Δεν μπορεί να το βγάλει από το μυαλό της και η σκέψη του γίνεται έμμονη ιδέα για εκείνη. Η Λεόνη που το αντιλαμβάνεται την πλησιάζει. Λιώνεις για εκείνον. Της λέει όλο νόημα και η Πανδώρα την κοιτάζει σαν χαμένη. Θα σε βοηθήσω να τον κατακτήσει, συμπληρώνει η Λεόνη, και αυτή γίνεται η αρχή για να εισχωρήσει η Πανδώρα στον κόσμο της μαγείας. Όπου ρίχνει, χωρίς να το ξέρει ο ίδιος, και το Σίλβιο, τον οποίο μαγεύει για να τον κάνει δικό της. Όποιος θα της μπει εμπόδιο θα πεθάνει, ακόμα και αν είναι κοντινά τους πρόσωπα. Η αιμονή γίνεται αρρώστια στο μυαλό της και η μαγεία την κυριεύει με ανεξέλεγκτες καταστάσεις και απρόσμενα τραγικά αποτελέσματα. «Η Μάγισσα επιστρέφει σπίτι της» θα μπορούσε να ήταν ο τίτλος για το λόγο κείμενο, καθώς η Θεοφανό, Έλλη Τρίγκου, γυρίζει στο πλατό της σειράς του Αντένα για να κάνει ένα γκεσπέρασμα με αφορμή την εμφάνιση του τηλεοπτικού δισεγγονού της. Στα νέα επεισόδια η Μάγισσα θα εμφανιστεί στον απόγονο της, προκειμένου να του δείξει το δρόμο για να βρει τις αλήθειες που εκείνος αγνοούσε, αλλά και για να λύσει ίσως το χάρισμα κατάρα αιώνων της οικογένειας του. Μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι μας, εδώ στο Rose TV, για τα καυτά spoilers που έρχονται, με μια δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας και με ένα κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα βίντεο και τα συγκλονιστικά spoiler που ανεβάζουμε.